Περνάμε στο δεύτερο game της ημέρας. Unicorns of Love εναντίον DRX από την Κορέα. Και πάμε στα pick και τα bans. Εδώ βασικά ένα σχόλιο γιατί όπως είπα από εδώ και πέρα τα βίντεο τα κάνω αφού έχω δει τα μάτς Γιατί όταν αναλύσεις ένα παιχνίδι πρώτα το βλέπεις οπότε δεν υπάρχει λόγος να, να το παίζω ότι δεν ξέρω το αποτέλεσμα. Καταρχάς MVP ο jungler των DRX. Γενικότερα και στο προηγούμενο match που έπαιξαν οι top esports, ο Jungler είχε 6-0-3. Εδώ πέρα ο Πιώσικ με την Ινταλή είχε στο τέλο 13-1 κάτι. Και στο τέλο θα μπορούσε να, να μην έχει και κανένα death. Αλλά δύο games βλέπουμε ότι πόσο σημαντικοί είναι οι junglers. Και πάμε στα pick και τα ban σε ένα σχόλιο με βάση το πώ έκανα τα draft οι ομάδε. Λοιπόν, εδώ το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι πρώτο pick οι Unicorns of Love να έχουν το Renekton και κλειδώνουν ένα Renekton ενώ δεν έχει γίνει ban ούτε από τη μεριά τους, ούτε από τη μεριά των DRX δεν έχει γίνει ban ούτε All, ούτε Sen Άρα πως παίζεις Renekton όταν είναι ανοιχτοί οι δύο καλύτεροι tank top laners οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν δείξει ότι μπορούν να σταθούν εναντίον του Renekton και όσο περνάει το game κάνουν καλύτερο scale και όπως έχω ξαναπεί όταν μια ομάδα είναι καλύτερη σαν πεντάδα, όπω είναι αντικειμενικά οι παίκτε των Dragon X εναντίον των Unicorns of Love, και δεν είναι κακό αυτό, εντάξει. Αντικειμενικά είναι καλύτερη, ενώ σαν παίκτε στα χαρτιά, να το πω έτσι. Πώ περιμένει να πάρει Renekton πρώτο πικ, ενώ έχουν άνετα τη δυνατότητα οι Dragon X να σου κάνουν counter το Renekton, και περιμένει ότι θα βγάλει κάτι από αυτό. Δεύτερο foul στο draft των Unicorns of Love, γιατί αυτοί είναι το, το outsider για να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι, είναι η Evelyn μαζί με την Oriana. Δηλαδή πήραν δύο παίκτε ability power στο mid και στο jungle. Και το έχω πει πάρα πολλέ φορέ σε όλα μου τα games και καταντάει κουραστικό ότι. Καλύτερα είναι ο mid και ο jungler να έχουν ανάμεικτο damage, attack damage ο ένας και ability power ο άλλος, δεν έχει σημασία πως θα το μοιράσουνε είναι πιο αποδοτικό να έχουν ανάμεικτο damage γιατί οι ομάδε που έχουν καλύτερο 2 vs 2 με mid και jungler φτάνουν μακριά στο τουρνουά. Και εδώ βλέπουμε ότι οι Unicorns of Love παίζουν τι δεύτερε καλύτερε ομάδε του ομίλου του και παίζουν με το ίδιο damage στο mid και στο jungle. Οπότε δεύτερο foul μετά τον όρων. Το Από εκεί πέρα εντάξει, τώρα στα, στα bans που έκαναν και στα picks, Οκ, okay, δεν, δεν έχω να σχολιάσω κάτι γιατί τους Dragon X δεν τους είδαμε ακόμα. Είναι ξεκάθαρο ότι Silas, βασικά και ο Λούσιαν, Silas, Lucian, Irelia και Jace πάνε για τον Τσόβι. Εντάξει, όλα αυτά τα band, τα τέσσερα πήγαν για, για τον mid των τον Dragon X. Βέβαια όταν το κάνεις αυτό σαν ομάδα, όσο και να περιορίσεις τα μπάν ενός mid laner που είναι στους πέντε καλύτερους του τουρνουά, στερείς άλλα bands που, που, θα πάρουν οι υπόλοιποι οι συμπαίκτες του και θα καλύψουν αυτή τη διαφορά. Δηλαδή αν ο Τσόβι του κάνεις ban τα, τα main picks που παίρνει, δεν σημαίνει ότι η υπόλοιπη ομάδα του είναι μέτρη παίκτη και ότι μόνο αυτός παίζει. Προφανώς και είναι πολύ καλοί παίκτε οι υπόλοιποι Dragon X και θα πάρουν picks αφού, δεν, αφού εσύ κάνει ban μόνο τέσσερις, mid laners. Εντάξει, ο Jace είναι flex pick, ok, μπορεί να πάει και top όπως και η Ρέλια, αλλά κατά βάση έγιναν για τον Τσόβι, για, για, το Μιτ έγιναν αυτά τα τέσσερα μπαν. Και μια Κέιτλιν. Δηλαδή όταν κάνεις τέσσερα μπαν για το Μιτ και μια Κέιτλιν, Δίνει τη δυνατότητα στους άλλους να πάρουν στις θέσεις τις υπόλοιπε τα βασικά πίξ τους. Και σύνοτι κλείδωσε στο Ρένεκτον πρώτο πίκ, οπότε εδώ βλέπουμε ότι πήρανε η Dragon X Orn σαν απάντηση στο top lane και καλά έκαναν γιατί ήταν ανοιχτό. Πήραν Evelyn που Λίγοι, παί... λίγοι junglers παίζουν καλά την Evelynn, είναι από τα... απ τους τρεις πιο δυνατούς junglers για ability power αλλά λίγοι παίκτε παίζουν καλά Evelynn και έμεινε ανοιχτή η Nidalee που... Nidale και... όπως και ο Graves, δηλαδή Nidalee και Graves είναι οι junglers που όλες οι ομάδες μέχρι τώρα στο τουρνουά αν όχι και τους δύο, έναν από τους δύο τους κάνουν συνέχεια ban γιατί είναι οι καλύτεροι junglers οπότε αφήνουν ανοιχτή την Nidalee, ωραία Τώρα από και πέρα εντάξει, ο Πάνθεον το είπα και πριν, εφόσον, ε, μάλλον να επαναλάβω αυτό που είχα πει την πρώτη μέρα, τα τέσσερα πιο δημοφιλή πικ για αυτό το patch που παίζεται το, το παγκόσμιο είναι Renekton, Sen, Orn και... Ε, και όπα, συγγνώμη. Renekton, Pantheon, Sen και As. Ο Orn προέκυψε κατά τη διάρκεια των planes πόσο σπασμένος είναι σε αυτό το patch. Οπότε και η As είναι ανοιχτή και την πήρανε και ο Πάνθεν είναι ανοιχτό και τον πήρανε. Και στο top θα μπορούσαν να πάρουν τον Σεν άμα ήθελαν, αλλά πήραν τον Ορ που είναι πιο δυνατό. Οπότε δίνει δύο major picks στου Dragon X, τρία μάλλον μαζί με τον Ορ και την πιο δυνατή jungler από του Ability Power. Και μετά ο Σετ απλά συμπληρώνει εδώ πέρα για το mid lane, κάτι flexible και βλέπετε ότι αντίθετα εδώ πέρα που είναι ability power και Ability Power είναι και οι δύο παίκτε των Unicorns of Love. Έχουμε απ' την άλλη Attack Damage και Ability Power στο mid και στο jungle των Dragonex, δηλαδή ανάμεικτο damage. Οπότε και live να το βλέπεις αυτό το match, εκείνη την ώρα που γίνεται το draft, βλέπεις όλα αυτά τα foul στο draft του τους Unicorns of Love και τι έχουν στην ομάδα τους οι Dragonex, τι τους έχεις αφήσει ελεύθερο να πάρουν και λες ότι και να μην δεις το παιχνίδι και να μην ξέραμε εδώ ότι ποιοι κέρδισαν και να το βλέπαμε live, έγινε ξεκάθαρο ότι οι Dragonex κέρδισαν στο draft κατά κράτο. Όχι για ένα και δύο pick, κατά κράτο. Οπότε, περνάμε τώρα στα highlights του παιχνιδιού. Ξεκινάμε με το 2 vs 2 gang που έγινε στο mid. Δείτε εδώ Τσόβι τι outplay θα κάνει. Έχει ghost. Η Evelyn είναι κοντά. Κλέβει τα wraiths της Νίταλη. Αρχικά, πριν δούμε το gang που θα γίνει, να πω το εξή. Βλέπουμε εδώ τα Minions της Νίταλη 31 εναντίον 23 της Evelyn. Αυτό έγινε γιατί νωρίτερα στο παιχνίδι, κάπου εκεί στο δεύτερο λεπτό με τρίτο, η Νίταλη είχε κάνει invade στην κάτω ζούγκλα της Evelyn, τη βρήκε στα δικά της τα raids, δηλαδή εδώ κάτω που δείχνω με το ποντίκι μου, και την έκανε ένα versus ένα και παραλίγο να την σκοτώσει first blood. Οπότε βλέπουμε ότι ήδη η Νίταλη από την αρχή μπαίνει ανενόχλητη στη ζούγκλα της Evelyn και την παρενοχλεί την μπουσάρι για να ξέρει και πού βρίσκεται. Είναι βέβαια στα ίδια level, 4 -1 level είναι και εδώ και δείτε εδώ το 2 vs 2 στο mid. Εδώ τώρα λες θα πεθάνει πρώτο ο Σετ. Αλλά... βλέπετε γιατί είπα στα draft και το λέω από τα play-ins όσοι έχετε δει τα προηγούμενα βίντεο μου το έχω πει από τότε ότι με ανάμεικτο damage Βέβαια εντάξει τώρα ο Σετ δεν είχε κάποιο magic resist item. Τώρα έβγαλε την, το Mercury Trench στην πότα. Αλλά με, με ίδιο damage ability power δεν θα τη βγάλει. Και όπω είδαμε, κράτησε την ulti του μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο που μπορούσε. Την ασπίδα του δηλαδή. Έω ότου να έρθει η Νίταλη και να πάρει πρώτα το first blood στην Οριάνα. Στην Στο 7,5 λεπτό θα δούμε ένα kill. Το πρώτο kill που πήραν στον Alistair, γιατί τον πήραν δύο συνεχόμενα kills back to back. Βλέπουμε εδώ πέρα το engage που θα κάνουν. Ulti από την As, W από τον Pantheon και ένα πολύ εύκολο kill για την Ινταλη που είναι 2-0. Εντάξει, και το πιο σημαντικό είναι ότι εδώ πήρανε το flash του Alistar μαζί με το kill. Του πήρανε και το flash. Και το λέω αυτό γιατί μετά από ένα λεπτό περίπου ξανακάνουν gank. Η Ινταλη είναι στα golems τη Evelyn. Δεν έχει flash εδώ ο Alistar, δεν είναι ακόμα 6 level. Και ακόμα ένα εύκολο kill για του Dragonics. Και μάλιστα θέλω να δούμε εδώ που ξεκινάει, θέλω να δούμε σε αυτό το σημείο ότι ενώ είναι μόνοι του το lane εδώ, το bottom lane των Unicorns of Love, κανένα δεν πήγε να βάλει trinket γιατί βλέπουμε εδώ κάτω ότι ο Alistar έχει trinket διαθέσιμο. Μπορεί να βάλει ένα trinket. Κανένα δεν έβαλε trinket, trinket, σε αυτό τον θάμουν εδώ πέρα. Που από εκεί θα έρθει το gank συνήθω. Πριν από εκεί το έφαγαν το γκάγκ, από εκεί του ήρθε η νίταλη. Και είναι πιο επικίνδυνο τώρα που ο Alistar δεν έχει πάει ακόμα 6 level και δεν έχει το flash. Ε, οπότε τόση ώρα ήταν εδώ, φάρμαραν το wave και δεν πήγε ο Alistar να βάλει το trinket εδώ πέρα. Δηλαδή πόσο πιο απλό gank, πόσο, ε, πόσο πιο, απλό έκαναν το gank για τους DRX και να το ξαναδούμε. Απλά περπατάνε εδώ από το, απ το, θάμνο, οι άλλοι που σάρουνε γιατί δεν είχαν μάτι και βγαίνει και μια νίνταλη από πίσω, και όπω είπα, ο Alistar δεν έχει πάει ακόμα 6 level να ανοίξει την ulti και δεν έχει flash από το προηγούμενο kill. Οπότε, δύο back-to-back -back kill στον Alistar και με, αυτό εδώ, με, αυτά τα δύο gank κέρδισαν και τον bot lane αυτόματα οι Dragon X. 12 ο λεπτό, πάνε να στήσουν εδώ οι Unicorns of Love ένα gank. Η Evelyn είναι όρατη οπότε δεν την βλέπουν. Αλλά όπω βλέπουμε στο minimap, κατεβαίνει και η Νίταλη. Γιατί πουσάρουνε η Unicorns of Love, οπότε είναι καλή ευκαιρία για γκάνκ για την Ινταλή. Βέβαια δεν ξέρει ότι πάει να κάνει counter gank και θα δούμε εδώ πώς το έπαιξαν. Δεν έχει επιδείξει ακόμα η Ινταλή, ενώ έχουν Word. Τώρα βλέπουν και την Evelyn και δείτε εδώ πέρα. Εμφανίζεται η Ινταλή με το Spear, πηδάει. Κατευθείαν την κάνουν Engage. Ενώ έχουν ένα Pantheon εδώ με Ignite. Και εδώ θα δούμε ουσιαστικά ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό σε αυτό το game. Είδαμε, μάλλον, κάτι διαφορετικό. Ότι jungler και support, το λέω εδώ και πολύ καιρό, είναι η ραχοκοκαλιά τη κάθε ομάδα. Και εδώ βλέπουμε ότι σε αυτό το game και, και ο jungler και το support κουβάλησαν το παιχνίδι. Ενώ συνήθω βλέπουμε ότι τα kill τα παίρνει το AD. Λοιπόν, κάνουν λάθο engage εδώ στην Eaton. Ο Πάνθεναν ενόχλητος του κόβει. Και. Εδώ πέρα. Ενώ κάνει teleport ο Renekton, βλέπουμε εδώ πέρα κάτω, τώρα είναι και το, το settings από το YouTube, αλλά άμα δείτε εδώ που πήγα το βελάκι μου, έχει κάνει από εδώ πίσω, φανταστείτε εδώ πίσω από το Red Bull να το πω έτσι, στο Thumbnail εδώ πέρα, έχει ήδη κάνει teleport πρώτος ο Orn και έχει ανοίξει ulti και ο Renekton τώρα κάνει gank. Όμως, μέχρι να ολοκληρωθεί το gank του Renekton, έχουν πάρει double kill ήδη. Οπότε το fight έχει χαθεί για του Dragonex Και εμφανίστηκε και πρώτο Σόν. Δηλαδή τώρα μόλι. κάνει το teleport ο Renekton θα φάει και την ulti, εντάξει να έχει εδώ on, αλλά θα πάρει και το triple kill ο Pantheon. Έρχεται. Εδώ νομίζω έχει γίνει και ένα ωραίο... Ωραία, λοιπόν, δείτε εδώ όταν οι παίκτες έχουν mechanics. Δείτε εδώ, δείτε εδώ την Ίνταλι και τον Τζιν που θα πετάξει πρώτα το σπίαρ η Ίνταλι προβλέπει που θα κάνει φλάσσο Τζιν και τον πέτυχε. Δείτε. Εδώ. Είδατε. Και εδώ ουσιαστικά εντάξει. Για μένα εδώ χάθηκε το game Και όχι μόνο από το σκορ γενικότερα. Και ένας εύκολος δράκος ο δεύτερος για τους δράγονεκς όπως επίσης και Plates στο bot. Αλλά εδώ ο Σετ ήταν λίγο greedy, ο Τσόβι, πίστευε ότι την έχει την Οριάννα μόνος του, αλλά για κακή του τύχη ανέβαινε η Evelyn εκείνη την ώρα, οπότε τον έκαναν gank 2 vs 1, τον πήρανε kill και μετά από λίγο παίρνουν και... Δεν είμαι σίγουρος αν πήραν το tower, νομίζω ναι, το πήρανε όλο το tower, για να δούμε. Πήραν σίγουρα τα περισσότερα plates, έχει ανέβει και ο Alistair. Αυτό λίγο θα τα αφήσω να δω μέχρι που τελείωσε. Αν, θυμάμαι καλά πήραν όλο το plate. Ναι. Ναι, πήραν όλο το, πήραν όλο το tower, εντάξει. Ε, κατά κάποιο τρόπο, αλλά όλο αυτό ξεκίνησε επειδή ήταν greedy ο Τσόβι, γιατί εντάξει δεν μπορεί να ξέρει που είναι η Evelyn. Είναι και αόρατη κιόλα. Ήταν λίγο greedy και μπόρεσαν να πάρουν ένα tower σκοτώνοντας τον set. Περνάμε στο 16ο λεπτό σχεδόν. Οι Dragon Axe παίρνουν το Herald και πάνε να πουσάρουν στο mid. Εδώ βλέπουμε μια ulti της As, αλλά η Orianna την έκανε defend, μαζί και η Evelyn τον εαυτό τη που έκανε την ulti. Θα δούμε ένα Sieging ουσιαστικά περισσότερο και ένα Teamfight που δεν θα έχει θύματα, αλλά θα πάρουν το mid lane. Το... Α, όχι, τον Alistair έφαγαν εδώ. Και παίρνουν και το mid κιόλα. Φυσικά η Orianna δεν είχε ούλτη σε αυτό το fight γιατί είναι κάτι που ξέχασα να πω στο... Είναι κάτι που ξέχασα να πω στα, στα draft, στο draft, όταν διάλεγαν οι ομάδες στους Champions. Το μόνο καλό και εντυπωσιακό που μπορούμε να δούμε από τους Unicorns of Love, που έκαναν πολλά φάουλ στο draft, είναι το, κόμπο, το παλιό καλό κόμπο, Alistar με ούλτη της Orianna. Αυτό το κόμπο που βλέπουμε από το Season 2. Εδώ όμω η Orianna Ορια επειδή πριν λίγο έκανε την ulti της για να σώσει την Evelyn που είχε φάει ulti από την Ashe, δεν έχει ulti. Οπότε, εδώ είχε καλή ευκαιρία ο Alistar να, να, κάνει... να τους κάνει το κόμπο μας με την Oriana. Και αν όχι εδώ, δηλαδή εδώ θα ήταν πολύ καλό να βάζε η Οριάνα την, ούλτη, την μπάλα της επάνω στον Άλισταρ και να τους έκανε όλοι τέσσερα άτομα, εντάξει. Και μετά ερχόταν ο Ρένεκ τον από τη μία και η Εύελιν από την άλλη. Αλλά δεν έχει ulti οπότε πεθαίνει εδώ ο Άλισταρ. Και άλλη μια ευκαιρία που θα μπορούσε να του κάνει ούλτη μόνη τη θα ήταν πάλι εδώ που είναι τρει μόνοι του. Αλλά δεν είχε ulti γιατί την έκαψε για να σώσει την Εύελιν. Οπότε διπλή γιατί και kill του πήρανε και, και, το Tower στο mid το πρώτο του πήρανε οι Dragon X. Οπότε μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο το προβάδισμά του. Και καπάκι μετά από λίγα δευτερόλεπτα Βλέπουμε εδώ ότι η Evelyn θέλει να φάει οπωσδήποτε την Ας, ενώ βλέπουν και τον Πάνθον και χάνουν 2 δύο versus 2v2 δύο, οι X. Πήραν ένας για ένα στα kill και τώρα θα γίνουν Δύο kill θα πάρει... Ναι, πήρε double kill ο Ρένακτον αλλά δύο kill πήραν και οι X. Όταν χάνεις το παιχνίδι δεν σε παίρνει να κάνεις τέτοια fights. Δηλαδή, οι Νέμπμεν πήραν double και Λορέα σκότωσαν την Ash, πήραν το shutdown του Pantheon, αλλά και αυτοί έχασαν δύο άτομα. Και όταν είσαι πίσω στο παιχνίδι, δεν σε παίρνει να το κάνει αυτό. Στο 23ο λεπτό και μισό βλέπουμε ένα, θα δούμε ένα ακόμα team fight. Εδώ η Evelyn νομίζω ότι μπορεί να κάνει flank και να κάνει one shot κάποιον, ενώ δεν είναι ντυμένη όσο θα έπρεπε. Και την κλείνουν εκεί στο, στο pit, στο red. Και απλά μαζεύουν κάποια kills. Εδώ λίγο Ornn θα τρακάρει. Έκανε flash και τράκαρε. Οκ. Okay. Όλα τα άλλα. Τη δουλειά του σαν top laner και σαν North την έχει κάνει εξαίσια, οπότε δεν έχει σημασία που έκανε και λίγο έτσι ένα, ένα τσαφ. Και πήρανε και το δεύτερο bottom tier turret. Σε αυτό το teamfight που θα γίνει τώρα στο 27ο λεπτό και μισό, θέλω να βλέπετε την ίνταλη. Είναι το πρώτο τελευταίο teamfight, θέλω να δείτε απλά την ίνταλη, γιατί θα κάνει quadra kill. Και γενικά πόσο οργανωμένα το παίζουν το teamfight έτσι κι αλλιώς έχουν τεράστιο προβάδισμα ήδη οι Dragonex. Δεν υπάρχει σενάριο που να μπορούν εδώ οι, οι Unicorns of Love να τους κάνουν κάτι. Double kill η Nidalee, τώρα δεν φαίνεται, τώρα ξαναφαίνεται. Ξανα Triple kill και έρχεται και το Quadra. Και φυσικά σε κανένα teamfight δεν είδαμε ult η Orianna πάνω στον Alistar να κάνουν το κομπο κομπο. Ούτε μια φορά. Θα τα αφήσω λίγο εδώ το βίντεο γιατί πήραν και δύο inhibitor και ένα tower. Και το τελευταίο teamfight και το κλείσιμο του παιχνιδιού. Πάλι εδώ. Είδατε, η Orianna είχε ακριβώς δίπλα της τον Alistar. Και επέλεξε να κάνει την ούλτι τη στον Πάνθεον. Για ένα άτομο δηλαδή έκαψε την ούλτη τη. Ενώ έχει τον Άλιστα να τη βοηθήσει. Ακόμα και την έπιανε ο Πάνθεον με το στάν του, είχε τον Άλιστα να, να μπει και να του κάνει πιο πολύ την νταλη, να του κάνει ε, νόκαπ ή να του σμπρώξει. Και καίει την ούλτι τη ω αμυντική λύση για το στάν του Πάνθεον. Και το καίει από τώρα όπω και πριν. Οπότε όπω είπα, ούτε μια φορά δεν είδαμε. Το γόμπο κόμπο ο Ριάννας και Άλισταρ. Εδώ είχαν πιάσει τον Ρένεκτον και την Έβελεν στη, στην στη πίσω γραμμή, πήγαιναν κάτι, για, κάτι σαν φλάνκ. Και εδώ, εντάξει, εδώ βλέπουμε ότι έχει, αντικατοπτρίζει η DRX με αυτή τη διαφορά στο σκορ και στον Gold και στους Dragons και σε όλα. Ένα Tower πήραν μόνο ο Unicorns of Αντικατοπτρίζουν το κακό draft που είχαν, τις λάθος επιλογές που είχαν. Και εδώ η Νίνταλ θα μπορούσε να τελειώσει 13-0, τρώει όμως ούλτε την Οριάννα και 13-1-6. Αλλά νίκη για τους δράκονεξ και εδώ βλέπουμε τον Τσόβι. Αλλά ο MVP φυσικά ήταν η Νίνταλη.